Επειδή όμως γίνεται πολλή κουβέντα, θα μου δώσετε ένα λεπτό να σας διαβάσω κάτι. Και επειδή διατυπώνονται κατά καιρούς επιφυλάξεις ως προς τη σκοπιμότητα του διαλόγου με την Τουρκία, είμαι υποχρεωμένος να πω αυτό που είπα και παλαιότερα, ότι για την επίλυση των διαφορών υπάρχουν οι εξής τρόποι: ο διάλογος, η διαιτησία και ο πόλεμος. Οι όριμοι λαοί, πριν φτάσουν στον πόλεμο, χρησιμοποιούν εξαντλητικά τις διερευνητικές διαδικασίες. Αυτό κάνει και η κυβέρνησή μου, χωρίς όμως να παραλείπει να λαμβάνει εκείνα τα μέτρα που θεωρούνται απαραίτητα για την ασφάλειά της. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το τελευταίο γίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο. Και για να μην υπάρχουν ανησυχίες ή και διαδόσεις παραπλανητικές ως προς τη διαχείριση κρίσιμων εθνικών προβλημάτων, επιθυμώ να διαβεβαιώσω τη Βουλή ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να επιτύχει λύσεις, να προβεί σε παραχωρήσεις εις βάρος των συμφερόντων της χώρας. Αγαπητοί φίλοι, αυτό δεν το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές στη Βουλή. Αυτό το είπε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στη Βουλή το 1978. Και με το αυτό ό,τι και σήμερα κάνουμε. Σαμαρά. Γιατί φαντάζομαι ότι το διαβάσατε όλους... για να απαντήσετε κάπου. Απαντάτε στη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά. Απαντώ σε όλους όσοι και αυτή τη στιγμή έχουν αγωνία για το αν είναι σωστή η επιλογή να προσέλθουμε στις διερευνητικές επαφές.